Κότς, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε καλά? Μια χαρά, πολύ καλά. Είμαστε πλέον στο τελείωμα, νομίζω. Θα συμφωνήσεις και εσύ μαζί μας ότι ο εφιάλτης των 4 ετών στην ομάδα ολοκληρώνεται σιγά σιγά, έτσι δεν είναι? Ολοκληρώθηκε, πιστεύω, με την ισοπαλία στην Παναχαϊκή και μετά την επόμενη εβδομάδα που κέρδισε ο Άρης και έχασε η Παναχαϊκή, είναι σίγουρο και δεδομένο τώρα πλέον. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Άρης δεν πρέπει να σταθεί εκεί. Θα πρέπει να τερματίσει και πρώτος. Ναι. Γιατί τόσα που υπέστησε ο κόσμος αυτά τα χρόνια, θα πρέπει κάπου να τον αναμίψει και θα είναι καλό να τερματίσει και πρώτος. Ναι, δεν κρατάς πάντως κάποια επιφύλαξη, παρότι γιατί το και το ρωτάω, γιατί μαθηματικά δεν έχει εξασφαλιστεί η άνοδος. Εντάξει, μαθηματικά δεν μαγικά δεν γίνονται στο ποδόσφαιρο και ειδικά στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, καταρχάς, ο Άρης είναι η πιο καλή ομάδα, μπορεί να κερδίσει τα παιχνίδια, αλλά τι να χάσει όλα τα παιχνίδια ο Άρης και άλλοι να κερδίσουν όλα τα άλλα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι. Ο μόνος τρόπος είναι να πάθει ότι έπαθε ο ΠΑΟΚ. Δεν είπα, γι' αυτό πρέπει προσοχή όλοι. Α, καλά, εντάξει, τώρα ξέρω. Με κανένα τέτοιο μόνο. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο δεδομένο, ούτε εκεί έφτανε στον πόντο ένα παιχνίδι, ήταν στην κόψη του ξηραφιού, δεν υπάρχει τέτοια πίεση στον Άρη να κάνει έτσι παρόμοια πράγματα. Όχι, όχι, με προβοκάτσια, όχι από τον Άρη, με προβοκάτσια, αλλά γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τι προβοκάτσια, δεν υπάρχει περίπτωση, εντάξει. Ναι. Καμία περίπτωση. Αυτό είναι τελειωμένο. Δηλαδή, τώρα να λέμε... Άρα θα ασχοληθούμε λίγο με την μπάλα δηλαδή την Κυριακή. Ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Πιστεύω ότι κάπως θα λυθούν και λίγο τα πόδια των παιχτών του Άρη. Mm-hmm. Γιατί η πίεση του αποτελέσματος, γιατί το πιο σημαντικό είναι το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί να παίζεις όμορφα και να μην κερδίζεις δεν λέει και τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να κερδίζεις παίζοντας και καλύτερα. Και αυτό mm-hmm. θα πρέπει από εδώ και πέρα ο Άρης να κερδίζει πρώτα απ' όλα. Και να το κερδίζει με καλύτερο τρόπο και πιο εύκολο, για να μην πάθουν και καρδιακό κάποιοι άνθρωποι από την ομάδα. Γενικά ο κόσμος του Άρη. Ναι, σωστά. Από τα 23 αυτά παιχνίδια που έχει δώσει στη σεζόν μέχρι στιγμής, σου άρεσε πάνω κάτω αυτό που περίμενες να δεις? Που... Ακριβώς. Και δεν νομίζω ότι υπήρξε κοιλιά, ούτε ήταν πιο καλός, ούτε πιο κακός. Είναι σταθερά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που διαθέτει από την αρχή της χρονιάς. Ναι. Δηλαδή είναι μια ομάδα που δυσκολεύεται να δημιουργήσει παιχνίδι, δεν θα κάνει πάρα πολλές φάσεις. Είναι όμως μια ομάδα δυνατή που όταν τη χάσει την μπάλα την κλέβει πολύ γρήγορα. Ναι. Και είναι πολύ δυνατή στο ψηλό παιχνίδι και στα στημένα, αλλά και γενικά βάζει γκολ με κεφαλιές. Νομίζω ότι ο Άρης, άμα δούμε τα γκολ που έχει βάλει, τα μισά θα πρέπει να είναι με κεφαλιές. Ναι. Έχει μια έφεση στις στατικές φάσεις δηλαδή που είναι πολύ σημαντική. Ναι, όχι μόνο στις στατικές, γιατί οι κεφαλιές μπαίνουν και με άλλο τρόπο. Ναι, σωστά, και σωστά, με σωστά. Το πασά. Ναι. Δηλαδή είναι μια ψηλή δυνατή ομάδα που κερδίζει μονομαχίες. Σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ καλή. Mm-hmm. Στη λειτουργία... Από τη μέση και μπροστά δεν θα έλεγε κανείς ότι εντάξει, βγάζει μάτια η ομάδα. Και αυτό δεν ξεκινάει μόνο από τη μέση και μπροστά. Ξεκινάει από πίσω. Το πώς μια ομάδα αμήνεται με τον πρώτο επιθετικό και ξεκινάει την μπάλα από πίσω με το τέρμα. Από δηλαδή, το χτίσιμο της επίθεσης δηλαδή. Αργεί η μπάλα, δηλαδή, το χτίσιμο του παιχνιδιού, αργεί πάρα πολύ να φτάσει στο κέντρο και όταν πλέον αλλάζουν 2-3 μπαλές παράλληλες οι στόπερ, έχουν κλείσει οι αντίπαλοι τους χώρους και δεν μπορεί να κάνεις εύκολα παιχνίδι. Γι' αυτό δεν δημιουργείται ένα όμορφο παιχνίδι να κάνεις στον αντίπαλο. Και προσπαθείς μετά στις μονομαχίες που είναι πολύ δυνατός ο Άρης, γιατί σε όλες τις μονομαχίες βγαίνει νικητής. Και πολλές, και αυτό... εξού και οι πολλές κίτρινες κάρτες που έχει πάρει φέτος η ομάδα. Και αυτό, αλλά έχει τέτοιου στυλ παίχτες αρκετούς. Ναι. Ας πούμε, αυτό το βοήθησε φέτος να υπερισχύσει σε όλες τις ομάδες. Ας πούμε τώρα, κάποια στιγμή πέρυσι, λέγαμε γιατί θέλω να μιλάω συγκεκριμένα, έπαιζε στο κέντρο ο Πίτου, ο Παυλίδης και ο Τάτος. Ναι. Αυτή η τριάδα είναι και η τρεις καλή με την μπάλα. Κανένας δεν κόβει. Ναι. Είναι πιο soft. Οπότε, ναι, άμα δεν σου βγει η επίθεση, έχεις φάει γκολ πίσω. Ναι. Έτσι όπως το θέτεις... Γι' αυτό όταν δεν κέρδιζε, έχανε. Ναι. Έτσι όπως το θέτεις, η απουσία στο παιχνίδι της Κυριακής ενός πολύ κομβικού παίκτη στο κομμάτι αυτό που αναφέρεις, του Μουμίν, θα παίξει πιστεύεις ρόλο, γιατί ήταν από τους ακρογωνίες ζουλίθους. Είναι ένα κλειδί, είναι από τους παίκτες κλειδιά του φετινού Άρη, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος και δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο, σε ένα βαθμό, αλλά και περισσότερο είναι πολύ δυνατός οι μονομαχίες, τρέχει πολύ, είναι δυνατός και στο ψηλό παιχνίδι, δηλαδή είναι κλειδί.
Mm-hmm. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι έχει, γιατί τώρα πάμε στη Δράμα, ναι, έχει μια απουσία εξίσου σημαντική για τα δεδομένα της Δράμας, ότι δεν παίζει ο Ριζογιάννης. Ναι. Ναι. Που είναι πολύ, είναι μηχανάκι και πολύ καλός ανασταλτικά. Ναι, είναι ο οποίος, είναι ο Μουμίν της Δράμα, του Άρη. Ναι, κατά σωστά, κάποιο τρόπο. Γιατί σωστά, είναι ο μόνος που κάνει αμυντικές δουλειές, μπορεί να είναι κακός με την μπάλα στα πόδια. Και βλέπω, ας πούμε, στο τελευταίο παιχνίδι έχουν αρκετούς μεσοεπιθετικούς και επιθετικούς, οι οποίοι δεν είναι τόσο καλοί στο μαρκάρισμα. Και ο Γουδουλάκης και ο Κάσας και ο Μπαϊκαρά και ο Μαρκόπουλος και ο Κουσκουνάς. Είναι καλοί παίκτες επιθετικά, αλλά όταν δεν υπάρχει χημεία και λείπει, δεν ξέρω τι, αν έχουν ένα πνευματικό να αντικαταστήσουν τον Ριζογιάννη, μπορεί να έχουν ένα θέμα η ομάδα της Δράμας στο κομμάτι άλλοι, αυτό. Γιατί λείπει ένα παίκτης κλειδί. Και άλλοι λοιπόν. Και ο Κότοβος λείπει. Ο Στόπερ. Ο Κότοβος είναι Στόπερ. Ναι. Και εκεί δεν ξέρω αν υπάρχει. Αλλά αυτός μιλάω τώρα, ας πούμε, για το χώρο του κέντρου, γιατί αυτός είναι το κλειδί. Ναι. Δηλαδή τα αμυντικά χαφ είναι το σημαντικότερο κομμάτι σε μια ομάδα. Δηλαδή, αν δεις τι αμυντικά χαφ έχει μια ομάδα, καταλαβαίνεις τι περίπου παιχνίδι θα παίξει. Και πέρσι ο Άρης δεν είχε αμυντικά χαφ. Το λέω, το καλοκαίρι είχε, το λέω. Αλλά δεν ήταν αμυντικά χαφ. Δεν ήταν οχτάρια. Ήταν οχτάρια. Ήταν οχτάρο δεκάρια, ναι, και με ένα δεκάρι μπροστά του. Για να υπάρξει ένα καλό δεκάρι, πίσω του πρέπει να υπάρχουν δύο άλλοι σκύλοι. Να τρέχουν, να κάνουν, να μαρκάρουν, να καλύπτουν όλα τα κενά που έχει αυτός. Mm-hmm. Στο επιθετικό κομμάτι. Mm-hmm. Η πρωτιά που έχει δηλαδή, Γιάννη, μέχρι στιγμής ο Άρης και αυτή η διαφορά των 10 βαθμών από την Παναχαϊκή, πιστεύεις ότι οικοδομήθηκε ουσιαστικά πάνω στην άμυνα και στο δυναμικό του παιχνίδι και στην υπεροχή του σε αυτά τα στοιχεία? 100%. Γιατί εντάξει, όλα τα μάτς, εκτός από 3-4 μάτς, όλα τα παιχνίδια ήταν στην κόψη του ξηραφιού. Δεν ήταν δηλαδή στα σημεία τα κέρδισε ο Άρης. Δεν ήταν το καθολικό διαφορετικό ποδόσφαιρο επίπεδου αλφα-εθνικής. Mm-hmm. Ήταν πιο δυνατός από τις υπόλοιπες ομάδες. Και έχει και βαριά φανάλα, έχει και κόσμο. Σε όλα τα γήπεδα παίζει σαν να παίζει εντός έδρας, έχει πολλά σύν. Αλλά το κυριότερο κομμάτι ότι ήταν μια ομάδα σκυλιά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ναι. Αυτό δεν πρέπει να το αδικήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Αυτή η διαφορά πιστεύεις ότι θα μας βοηθήσει την Κυριακή? Όπως μίλησες για λυμμένα πόδια, μήπως δούμε κάτι καλύτερο, κάτι πιο ελκυστικό για τον κόσμο δηλαδή? Ναι, ναι. Αυτό θέλω να πιστεύω, γιατί θα έρθει ο κόσμος και δεν θα πρέπει να απογοητευτεί, γιατί ήρθε και κάποια προηγούμενα παιχνίδια. Mm. Ναι, και θα ήθελε να δει κάτι καλύτερο, χωρίς να σημαίνει ότι παίζοντας καλύτερα παίζω καλά, αλλά έχασε. Δηλαδή είχαμε ένα προπονητή του Τζατσέφη, ο οποίος έλεγε προτιμώ μια άσχημη νίκη παρά μια όμορφη ήττα. Ναι. Πάνω απ' όλα πρέπει να κερδίζεις. Αν το κατορθώσεις να το κάνεις παίζοντας και μπάλα, είναι πιο σημαντικό. Ναι. Τώρα, με το βλέμμα του προπονητή, πιστεύεις ότι ο Δημήτρης Πανός έχει στο μυαλό του και θα κάνει διαχείριση, γιατί ακολουθεί ελάχιστα 24 ώρα μετά εμβόλυμα και ένα πολύ σημαντικό εκτός θεσμού με τον Όφη? Δεν νομίζω ότι, και ούτε θα πρέπει να το, για η γνώμη μου, γιατί είναι τόσα λίγα τα παιχνίδια που έχει παίξει, ας πούμε, η Football League, δηλαδή έχουν παίξει 26 παιχνίδια, 24 τώρα. Ναι, 24. Ναι. Ναι. Και περάσαν 10 μήνες από τότε που ξεκίνησε η προετοιμασία. Ναι. Αν καταλάβετε ότι στην Ισπανία η Μπαρσελόνα αυτό το μήνα θα παίξει 9 παιχνίδια το μήνα, ναι, καταλαβαίνετε ότι δεν κουράζονται οι παίκτες με τόσα λίγα παιχνίδια. Ίσα ίσα τα παιχνίδια σε φορμάρουν όταν είναι τόσα λίγα. Και βρίσκεις ρυθμό. Ναι. Το κακό μόνο που γίνεται είναι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ρόστερ και αρκετοί δεν είναι καν στη 18. Αυτό ήταν για μένα το μειονέκτημα του φετινού Άρη. Ναι. Ίσως θα έπρεπε 2-3 να ήταν πιο ποιοτικοί και λιγότερο αριθμός παιχτών, αλλά αυτοί και τα χρήματα να ήταν περίπου τα ίδια. Ναι. Αυτό ήταν ένα κομμάτι που για μένα ήταν το πιο σημαντικό. Ναι, γιατί αυτό ξέρεις πολύ καλά και εσύ, ναι, Γιάννη, ότι δημιουργεί και ενδεχομένως κάποιες δυσαρέσκειες τώρα μέσα στα αποδυτήρια. 100%. Όταν παίζω κύπελο, πρωτάθλημα, παίζω στην Ευρώπη, είμαι διεθνής, ούτε σε διακοπές και αυτά, θα τους βολέψει, όλοι θα παίξουν κάποια παιχνίδια. Όταν παίζεις 25 παιχνίδια σε 10 μήνες, δεν γίνεται. Ναι. Κάποιοι δεν θα είναι ούτε καν 18 και είναι κρίμα, γιατί κάποιοι από αυτούς είναι και ονόματα. Σωστά. Μίλησες και... Οπότε δεν χρειάζεται, ναι, να σκέφτεται το επόμενο, γιατί είναι τόσα λίγα τα παιδιά και δεν υπάρχει καμία κούραση στον, ναι, Άρη. Ναι. Δεν έχει αδικό, δεν έχει αδικό. Όταν μας λες ότι η Μπαρσελόνα θα παίξει 9 παιχνίδια τώρα μέσα σε 9 παιχνίδια σε ένα μήνα. Ναι. Δεν μπορούμε. Καταλαβαίνετε, να... όταν έχεις παίξει 25 σε 10 μήνες, ποια κούραση να υπάρχει. Ούτε μία σύγκριση νομίζω να έχεις απολύτω. Ναι. Μίλησες και πολύ σωστά νομίζω στο ξεκίνημα για την τουλάχιστον να κυνηγήσει την πρωτιά. Μέχρι το τέλος. Περισσότερο φαντάζομαι το λες γιατί επειδή ο Σάρης είναι τέτοιο μέγεθος που πρέπει να το κάνει αυτό. Ακριβώς, δηλαδή επειδή
ο κόσμος είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος με αυτά που τραβάει και άλλος. Άλλοι δεν θα τα αντέχανε 4 χρόνια να βολοδέρουν σε αυτές τις κατηγορίες. Έτσι θα πρέπει να, γενικά να γίνει ένα δώρο στον κόσμο του Άρη, ότι τουλάχιστον να χαίρεται που βγήκε κατηγορία, αλλά να χαίρεται και ότι σαν πρώτος. Δεν σημαίνει κάτι και ούτε το αυτονόητο είναι. Δηλαδή αυτό θα έπρεπε να γίνει από τον πρώτο χρόνο. Ναι, καλά. Ούτε θα πανεγυριστεί και έξαλλα. Ναι, ούτε και αυτές οι ομάδες είναι πολύ καλές, δυνατά ντέρμπι αυτά, αλλά είναι μικρές για την εμβέλεια του Άρη. Όλες οι ομάδες που παίζουν στην κατηγορία αυτή. Κάποιες από αυτές όμως και αυτές έχουν την ιστορία τους και έχουν και κόσμο, όπως είναι και η Δράμα. Δηλαδή από τα μάτς που έπαιξε ο Άρης εκτός έδρας, αν είδα δύο ομάδες, την Παναχαϊκή και τη Δράμα, είδα χάρηκα που είδα πηγαίνοντας σε γήπεδα τα οποία ήταν γεμάτα τα γήπεδα. Όπως στη Δράμα και στη Παναχαϊκή. Να. Και δεν μ' άρεσε να βλέπω κάποια παιχνίδια από τον Κυσαμικό εκτός έδρας με 10 άτομα φυλάδους ο Κυσαμικός και ο Άρης ήταν περισσότεροι. Σε ένα γήπεδο χαλί. Να. Όντως. Καλά, αυτό το πρόβλημα υπάρχει και στη Super League, όχι μόνο στη Football League. Ναι. Με δηλαδή ομάδες... κάποια στιγμή και οι υπόλοιπες ομάδες θα πρέπει να είναι να... έχουν κάποιες διαγραφές, να έχουν κάποιο κόσμο, να μην είναι ομάδες που δεν είναι με 10 άτομα. Εδώ υπάρχει πιο ξεκάθαρο παράδειγμα, Γιάννη, στη Super League από τον Αστέρα Τρίπολης, που είναι μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα και με οικονομική αυτοτέλεια. Δεν υπάρχει. Δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Ναι, δεν πάει. Δεν έχει κόσμο. Δεν έχει. Και για μένα αυτά που ακούω και διάφορα ότι με 10 ομάδες και τέτοια δεν είναι. Για καλύτερα να 16 ομάδες, αλλά να είναι οι επαρχιακές ομάδες, να είναι δυνατές ομάδες. Δηλαδή ομάδες που έχουν κόσμο. Ναι. Ομάδες που δεν έχουν κόσμο να εξαφανιστούν. Για να υπάρχει σωστό ποδόσφαιρο. Για να σε πάω λίγο και στην επόμενη μέρα, για να μας πεις και από την εμπειρία σου, την προσωπική σου άποψη, πώς την οραματίζεσαι την επόμενη μέρα. Βλέπεις πολλές αλλαγές. Νομίζω ότι θα υπάρξουν πολλές αλλαγές. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι ο Άρης δεν θα είναι η ομάδα όπως σκέφτηκε ο Απόλλων Αθηνών πέρυσι και η Λαμία που πάμε για πρώτη φορά να βγούμε αλφαεθνική. Ο Απόλλων Αθηνών βέβαια υπήρξε πολλές φορές. Αλλά πάμε να σωθούμε. Ο Άρης δεν θα πρέπει την επόμενη χρονιά, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά, βγήκε κατηγορία και βγήκε Ευρώπη. Ναι. Αυτό θα είναι το σκεπτικό του Άρη. Και θα έχει ανάλογους παίκτες για να βγει Ευρώπη. Μάλιστα. Σε καμιά περίπτωση δεν θα παίζει για να βγήκα πρώτη χρονιά, θα περιμένω να φτιαχτώ και να κάνω Άρης. Άλλωστε δεν υπάρχει και τίποτα φοβερό στη Super League. Ναι. Και τις δύο φορές εδώ μεταξύ που γύρισε έγινε αυτό. Ακριβώς, δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει τίποτα φοβερό. Δηλαδή, άμα κάνει μια σωστή οργάνωση και με καλές επιλογές παιχτών, με σωστή τρόπο, δεν υπάρχει. Το ατρόμητος μετανικούς παίκτες κοντεύει να, και να φτάσει τρίτος. Γιατί κοντεύει, αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ αύριο, περνάει τρίτος. Ναι, καταλαβαίνετε, δηλαδή, με μια σωστή οργάνωση, σωστό σκεπτικό και με κάποιους δανεικούς παίκτες κοντεύει να γίνει τρίτος. Δηλαδή, δεν είναι κάτι δύσκολο. Αρκεί να γίνει οργανωμένη δουλειά. Ναι, αλλά όπως το είπες, με δανεικούς και τέτοια υπάρχουν και άλλα πράγματα. Καλά, σίγουρα, εντάξει. Ο Άρης δεν τα είχε δυστυχώς ποτέ. Τα έχεις βιώσει και εσύ ως προπονητής. Δεν είναι να λειτουργεί με δανεικούς για να... Όχι, δεν λέω τους δανεικούς. Εννοώ τα ντεσού που ακολουθούν πολλές φορές, γιατί ο Άρης το έχει βιώσει και εσύ ως προπονητής. Να μην πούμε σε άλλα κομμάτια. Να μην πούμε σε άλλα κομμάτια. Και εκεί χρειάζεται όμως. Δυστυχώς, Γιάννη, το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα παίζει και εκείνο πολύ μεγάλο ρόλο. 100% δεν το συζητάμε, αλλά λέω πρέπει, το πρώτο πρέπει να έχεις ομάδα. Ναι. Άρα βλέπεις, σαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ, δηλαδή θα περιμένουμε την επόμενη σεζόν. Τώρα καταρχάς παίζεται το πρωτάθλημα και δεν θα πρέπει να λέγεται τέτοια πράγματα, αλλά γενικά είναι γεγονός ότι θέλει. Το φυσιολογικό αρκετές. Είναι ότι θα έχει πολλούς περισσότερους ξένους από ό,τι έχει τώρα. Δεν γίνεται κι αλλιώς. Δηλαδή τώρα επιτρέπεται. Δεν είναι το θέμα. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν να είναι ξένοι Έλληνες. Με ενδιαφέρει να είναι καλοί παίχτες να ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες του Άρη. Δηλαδή αυτό το με τους ξένους και με τους Έλληνες δεν με απασχολεί. Όχι, το φυσιολογικό είναι αυτό. Λέω γιατί στη Super League δεν υπάρχει όριο. Ναι. Στη Β' Εθνική υπάρχει ένα όριο 5 παιχτών που μπορεί να παίζουν. Ναι. Αυτό λέω. Εδώ είδαμε, ας πούμε, την Παναχαϊκή που χωρίς να έχει κανένα ξένο παίκτη, να έχει παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Και έκανε μια υπέρβαση. Η Παναχαϊκή ήταν η έκπληξη του πρωταθλήματος. Ναι, αλλά είδες ότι είχε ταβάνι αγωνιστικό. Είχε ταβάνι, εντάξει, και πέρασε το ταβάνι, θα έλεγα. Ναι. Αλλά θα δείτε ότι από την Παναχαϊκή 3-4 παίχτες κάποια στιγμή θα κάνουν καριέρα μεγάλη σε ομάδες αλφαθνικής. Ποιοι? Δεν θέλω τώρα να πω τώρα. Αλλά φαίνονται κάποιοι. Εσύ 20... έχεις και το πλεονέκτημα έναντι πολλών που κόβει το μάτι. Όχι, είναι 21, παίζουν εθνικές ομάδες. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τυχαία η οργάνωση που έκανε κάποιος που ήξερε μπάλα. Εκεί. Ναι. Ο Μασούρας είναι που είναι στην εθνική, το μικρό ο 17χρονος. Και το center four είναι ο Μωραΐτης. Αυτός ευτυχώς το έβγαλε ο Αποστολόπουλος, ο Αναγνωστόπουλος, γιατί αλλιώς θα είχαμε θέματα. Ναι. Άλλο λέω ότι είναι κάποιοι παίχτες, δηλαδή δεν τους μαζέψαν τυχαία. Δηλαδή φάνηκε ότι έγινε σωστή δουλειά. Ναι.
Ναι, όταν δεν έχεις την πίεση της οπωσδήποτε επιτυχίας και ανόδου, μπορείς να κάνεις και αυτό, να επενδύσεις και σε κάποια παιδιά. Γιατί είναι και από την περιοχή περισσότερο. Ναι, αλλά σημαντικό, γιατί και κάποιες φορές πήγαμε κι εμείς με παιδιά τα οποία δεν είχαν μια εμπειρία πουθενά, δεν ήταν για παραπάνω και φαίνεται ότι η πορεία του δεν ήταν ανάλογη. Όχι, είναι σημαντικό ποιος θα τους επιλέξει και να αξίζουν. Ναι. Μπορεί να έχει 20 χρόνια να το βάλω, άμα στέκεται να το βάλω. Εσύ είχες και ειδικότητα μία περίοδο, έβγαλες πολλά. Πολλούς μεγάλους μετέπειτα. Και έφερα, δεν απλώς έβγαλα. Ναι. Έφερα. Το λέω ως προπονητής. Έφερα το Χαριστέα, έφερα το Βαγγέλη. Μπράβο, αυτό δεν ξέρω. Μόνο δεν τους είχα μόνο. Mm. Σωστά, τους έφερε στην ομάδα. Ναι. Και... τους έφερε το Θοδωρίδη, το Γιώργο. Ναι. Ναι. Τους έφερα από τα χωριά του, 14-15 χρονών. Mm-hmm. Ναι. Ο Χρήστος παίζει ακόμα, νομίζω. Αυτό το πράγμα. Ότι εκεί πιστεύω, δεν ξέρω τι γίνεται στην Παναχάκη, ότι το κάνει ο Κατσουράνης. Γιατί εντάξει, γνωρίζει το αντικείμενο. Δεν είναι μόνο ο Κατσουράνης, είναι ο Φρυδόπουλος, είναι ο. Εντάξει, σίγουρα, αλλά νομίζω το κεφάλι εκεί πέρα. Όχι, έχουν πολλούς παίχτες. Είναι αυτό ότι έχουν πολλούς ποδοσφαιράνθρωπους οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορα πόστα. Είναι ο Κατσουράνης, όπως είπες, ο επικεφαλής, είναι ο Κυριακίδης, είναι ο Φρυδόπουλος. Μετά είναι ποιους επιλέγει για συνεργάτες. Το κεφάλι είναι αυτός, αυτό λέμε. Είναι σημαντικό αυτό το λέγαμε χθες με τον Αλέξη για τον Άρη της επόμενης σεζόν. Ποιος θα είναι τεχνικός διευθυντής, ποιος θα είναι προπονητής. Εντάξει, και ξεκάθαρα, Γιάννη, θα πρέπει να γίνουν τεράστια άλματα σε επίπεδο οργάνωσης, λειτουργίας, καθημερινότητας, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε μείνει πολύ πίσω σε αυτά τα κομμάτια. Σίγουρα όχι, και πρέπει από τώρα, γιατί τώρα ξαφνικά δεν θα φτάσει τον Ιούλιο, σκέφτομαι και κάνω. Θα πρέπει ήδη να έχουν εντοπιστεί κάποιοι παίκτες που είναι για την ομάδα, για μετά, για. Ξένοι, Έλληνες, οτιδήποτε, αλλά να μετράνα. Ναι. Μάλιστα. Από την επιστροφή γενικά του κόσμου φέτος κοντά στην ομάδα, είσαι ικανοποιημένος? Βλέπεις ότι σιγά σιγά ο οργανισμός ξαναζεσταίνεται? Σίγουρα. Δεν φάνηκε αυτό ακόμα και με ένα φιλικό με την Boca Juniors, έστω και αν ήρθαν οι παίκτες της δεύτερης ομάδας. Πόσος κόσμος ήρθε. Ο κόσμος του Άρη όμως αισθάνεται ντροπή να παίζει με ομάδες που δεν είναι αντίστοιχες με το Βεληνικές του Άρη. Και θέλει, είναι υπερήφανος. Δηλαδή δεν αισθανόταν άσχημα και δεν ερχόταν. Δεν είναι εγκατέλειψη ποτέ τον Άρη. Όλοι με βλέπουν και στο δρόμο διάφοροι και μου λένε τα μάτια τα βλέπουν όλοι. Απλώς δεν αισθανόταν καλά να βλέπουν τον Άρη να παίζει με το Φιλότα και με το... Δεν θέλω να πω ομάδες διάφορες περίεργα με περίεργα ονόματα. Δηλαδή αισθανόταν άσχημα. Δηλαδή τώρα κάτι είδε, βλέπει τον Άρη πρώτο αυτά εδώ και σε κάποια παιχνίδια μαζεύτηκε ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή δεν έχει χαθεί ο κόσμος. Πριν 5-6 χρόνια ο Άρης έπαιζε μεγαθύρια στην Ευρώπη. Δεν είναι πριν 50 χρόνια. Ναι. Και έχει κάνει πράγματα που δεν τα έχει κάνει καμιά άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει πάει 15.000 κόσμος στην Αγγλία. Ο ένας φίλος εδώ μας ρωτά να μας πει την άποψή σου για τον Μπαστακό. Τώρα δεν ξέρω. Δεν τον έχουμε δει και πολύ, είναι αλήθεια. Και εγώ αυτή την άποψη. Δηλαδή το παιδί έπαιξε λίγο. Δεν φάνηκε βέβαια σε αυτό το διάστημα που έπαιξε. Δεν έχω πλήρη άποψη για να σας πω την αλήθεια. Ότι δεν θέλω να πάρω ούτε θέση αρνητική ούτε θετική, γιατί δεν είδα κάτι στο διάστημα που έπαιξε, αλλά έπαιξε και ελάχιστα. Ναι. Μας μίλησες για τον Μουμίν. Φαντάζομαι ότι πάνω κάτω την ίδια άποψη έχεις και για κάποια άλλα παιδιά που στηρίχθηκε φέτος ο Άρης αυτούς, όπως τον Σόουζα για παράδειγμα, που είναι... Ναι, ο Σόουζα και ο Δελιζής. Μάλιστα και ο Άρης κέρδισε και παιχνίδια από γκολ που πετύχαν αυτοί, πέρα από την αμυντική του δουλειά. Ναι. Με κεφαλιές βάλανε και σκοράνανε σε μάτς που ήταν τρίποντα. Βέβαια. Ήταν και σε αυτό το κομμάτι σημαντική. Ο Μουμίν ήταν και αυτός ένα κλειδί σημαντικό. Ο Πλατέλας ήταν ένα από τα κλειδιά, δηλαδή. Και νομίζω και κάποια γκολ του Διαμαντόπουλου βοήθησε. Και ο Διαμαντόπουλος τελευταία βρήκε κάποιος ένα ρυθμό, γιατί σκόρενε και τις μέρες. Δηλαδή κάποια στιγμή που έχεις ρέντα, ό,τι κάνεις μπαίνει. Άλλες φορές δεν μπαίνει τίποτα. Mm. Δηλαδή είναι σε καλό φεγγάρι αυτό το διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ότι δεν κάνουν, αρκετοί κάνουν. Μάλιστα. Αλλά θα χρειαστεί οπωσδήποτε ένα κορμό πολύ πιο ανώτερο επίπεδο. Με μεγαλύτερη ποιότητα ασφαλώς για να μπορέσει να σταθεί στην... 100% και πάρα πολλά, εντάξει, η ποιότητα όταν συνοδεύεται και η αγωνιστικότητα. Γιατί όταν δεν τρέχεις, δεν μαρκάρεις, δεν μάχεσαι, δεν υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να μπορείς στο ποδόσφαιρο τώρα είναι άμυνα και επίθεση. Δηλαδή ένας παίκτης ή μια ομάδα την παθμολογείς, τι κάνει όταν αμήνεται, δηλαδή κάθε παίκτης τι κάνει. Τι κάνει όταν επιτίθεται. Σε αυτό το κομμάτι όταν επιτίθεται ο Άρης δεν είναι πολύ καλός. Όταν χάσει την μπάλα όμως είναι πάρα πολύ καλός. Ναι.
αργεί πάρα πολύ ο Άρης να κατεβάσει την μπάλα χαμηλά όπως πρέπει στους επιθετικούς. Ναι. Ένα σημαντικό, και μετά πάει σε σέντρες και μεγάλες μπάλες, αλλά ευτυχώς και σε αυτό το κομμάτι είναι δυνατός. Μάλιστα. Μουριάζει Μιχαλή, τους έχει βγάλει από το μυαλό του την ιδέα να ξανακαθίσει σε κάποιο πάγκο, δεν θεωρείς? Δεν, τώρα αυτή τη στιγμή περνάω κάποια χρόνια τα οποία δεν τα είχα ζήσει αρκετά χρόνια με την οικογένειά μου, γιατί και σαν παίχτης έλειπα από την οικογένειά μου και θέλω να απολαμβάνω κάποια πράγματα τα οποία μου έλειψαν αρκετό καιρό. Και δεν θέλω να σκέφτομαι. Έχει τα συν που πάντα θες να ξανασχοληθείς, αλλά έχει και τα μείον που λες δεν θα χαλάσω και τη ζωή μου. Ναι, σωστά. Να το απολαύσεις λοιπόν, γιατί είσαι και ένας ευτυχισμένος παππούς τα τελευταία χρόνια. Από εκεί πέρα δεν έχω ποτέ βαρεθεί το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ναι. Βλέπεις πολύ. Κάθε μέρα βλέπω, βλέπω 10-12 παιχνίδια ξένα. Ναι. Όχι κάθε μέρα, Σαββατοκύριακο μην πούμε και τρέτερα. Αλλά δεν υπάρχει μέρα που δεν δω παιχνίδια. Έχω την τρέλα αυτή να βλέπω παιχνίδια. Και να τα βλέπω προπονητικά, όχι σαν ένας φιλάθλος. Μάλιστα. Αυτό το μικρόβιο δεν βγαίνει. Δεν πρόκειται να βγει με τίποτα. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας έκανες μια πολύ ωραία ανάλυση, Γιάννη, για τον Άρη, γενικότερα για αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας. Να είσαι καλά. Και καλό Πάσχα να ευχηθούμε. Επίσης και σε εσάς. Να είστε καλά.